Καλημέρα σε όλους. Ξεκινάμε τη συμμετοχή που αφορά την ημερολογική ημερίδα που έχει θέμα το πρόγραμμα ΛΑΕΦΤΙΣ, που είναι καινοτόμο ενοικιακό σύστημα διαχείρισης φυσικών κινδύνων στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Παρακολουθήσατε το τμήμα της ημερίδας που έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα. Είχαμε στην αρχή χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς οι οποίοι έγιναν από την Αρχιεπάρχη Ζακίν, την κυρία Κατερίνα Μαρτινέου, από τον αναπληρωτή δήμαρχο κύριο Νικήτα Σπίνο, από τον πρόεδρο της Περιφέρειας Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Αλέξανδρο Παρίση, όπως επίσης και από τον κύριο Ιωάννη Μεταλινό, πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ακολούθησαν στη συνέχεια οι εισηγήσεις από τον κύριο Γεώργιο Ναούν, ο οποίος είναι αναπληρωτής προϊστάμενος αυτοτέλους διεύθυνσης πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Επίσης από τον κύριο Μάρκο Αυγουλίδη, καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Ακολούθησε η εισήγηση από τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Υπακολουθιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και μετά τη λήξη της συνέντευξης τύπου θα συνεχιστούν οι εισηγήσεις με τον κύριο Δόκτωρα Σπύρο Βερονίκη από το Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Οι βασικότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα δόθηκαν με τις εισηγήσεις, οπότε θα θέλαμε στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου να γίνουν οι ερωτήσεις που θεωρείτε σημαντικές για να δοθούν απαντήσεις, να διευκρινιστούν ζητήματα που έχουν σχέση με το περιεχόμενο του προγράμματος και με τα αποτελέσματά του. Και θα παρακαλούσα όποιος κάνει ερώτηση, αν θέλει να λέει το όνομά του και το μέσο από το οποίο προέρχεται. Επειδή υπάρχουν και αυτοί που παρακολουθούν διαδικτυακά, αν θα θέλετε να κάνετε τις ερωτήσεις από τον τρόπο. Για να μπορούν να ακούν και να δώσουν απαντήσεις. Καλημέρα σας, Γεωργία Καλαμαρά από το Ιόνιαν και την ημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τι μένει από το πρόγραμμα για το μέλλον στα νησιά μας και να κάνουμε και μια ειδική αναφορά για τη Ζάκυνθο. Ακούσαμε και νωρίτερα την ερώτηση που έκανε ο κύριος Τσίπηρας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο το ναυάγιο σε τόσο μεγάλη επικινδυνότητα λόγω των κατολιστήσεων και της γεωμορφολογίας. Είναι και πάρα πολλές άλλες παραλίες στο Ιόνιο και ο Μύρτος και πολλές ακόμα. Ποια θα είναι τα ωφέλη, πώς μπορεί ο κάθε πολίτης να αντιληφθεί τα ωφέλη του προγράμματος. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Νομίζω για το πρώτο τμήμα πρέπει να απαντήσει ο κ. Ναούν. Προϊστάμενος από την διεύθυνση της προστασίας περιφέρειας των κοινωνίων και προϊστάμενος του τμήματος της προστασίας περιφέρειας της κοινωνίας. Φορέων στη διαχείριση των καταστροφών, των φυσικών καταστροφών. Τόσο των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Άρα, όσο όμως είναι στη διάθεση του κοινού κάποια δεδομένα τα οποία θα υπάρχουν και θα διαμορφωθούν σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς σε συνεργασία με την περιφέρεια. Σαν περιφέρεια, σαν πιέψιλον, σαν περιφέρεια Νέων Νήσων, αναλύθηκαν στην παρουσίασή μου όλα τα δεδομένα που αφορούσαν τους εξοπλισμούς και αφορούσαν είτε τις εθελοντικές ομάδες, είτε τον εξοπλισμό που αφορά το κομμάτι για τα σώματα ασφαλείας, για τα πυροσβεστικά οχήματα που θα γίνει η διανομή, η κατανομή τους σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Εάν νομίζετε ότι θέλετε να κάνω μια αναλυτική περιγραφή, πάλι είμαι στη διάθεσή σας, εκτός και αν θέλετε να προχωρήσουμε στο κομμάτι των υπόλοιπων διαδικασιών. Θεωρώ μήπως θα μπορούσαμε να πούμε μερικά πράγματα παραπάνω, δηλαδή για τον εξοπλισμό, επειδή νομίζω αυτό ήταν και το νόημα της ερώτησης. Θέλει να σας αναφέρουμε και τους...
Ωραία. Να αναφερθούμε λοιπόν συγκεκριμένα ο εξοπλισμός ο οποίος δόθηκε ήδη σε εθελοντικές ομάδες. Όπως αναφέρθηκε και από την κυρία Μουθονέ, έγινε η διάθεση στην εθελοντική ομάδα του κερίου. Ήταν η μόνη εθελοντική ομάδα που υπήρχε τότε και είχε υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας με την περιφέρεια Ιωνίσων. Η κατανομή των υλιών έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούλιο του 2023. Πάμε τώρα στο κομμάτι όπως αναφέρθηκε στα σώματα ασφαλείας που αφορούσαν τα σώματα ασφαλείας για τα αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική υπηρεσία. Στα πλαίσια των υποέργων έχει γίνει κατανομή 15 τάμπλετ για την πυροσβεστική υπηρεσία και 2 εναέρια για την ΠΕ Ζακύνθου. Έχουμε 20 τάμπλετ για την αστυνομία και 2 εναέρια μέσα. Και για το λιμενικό σώμα έχουμε 15 τάμπλετ και ένα υποβρύχιο και ένα εναέριο drone. Όσον αφορά τώρα τον εξοπλισμό για τα αυτοκίνητα και το διασωστικό εξοπλισμό, θα υπάρχει ένα όχημα 4x4 με τον διασωστικό εξοπλισμό που αφορά στολές χημικές. Υπάρχουν μετρητές για κάποια επικίνδυνα αέρια, τα οποία θα παραδοθούν ένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, άρα και στην Ζάκυνθο. Τέλος, υπάρχει το κομμάτι με τα υδροφόρα οχήματα, τα οποία στην ουσία είναι ένα στο Δήμο Ζακύνθο, θα παραγωγηθεί χωρίς μίσθωμα και η παράδοση θα γίνει μέχρι τις, υπολογίζουμε στα, μέχρι τις 15 Δεκέμβρη. Ευχαριστούμε. Κύριε Απλονίτη. Καλησπέρα. Εγώ θα αναφερθώ πιο πολύ στα καινοτόμα εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί και οι καινοτόμες υπηρεσίες. Όπως είπαμε στην ομιλία και ο κύριος Διακάκης επιβεβαίωσε, τα εργαλεία αυτά και οι υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου ΛΑΕΡΤΙΣ δεν υπάρχουν στη διάθεση άλλης περιφέρειας. Συνεπώς, είναι δική μας ευθύνη και μιλώ ως πολίτης των Ιωνίων Ίσων αυτά τα οποία αναπτύχθηκαν να τα συντηρήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε περαιτέρω. Πέρα από αυτό, έχει αναπτυχθεί ένα σύνολο υποδομών εννοώντας αισθητήρες οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν στην έγκαιρη προειδοποίηση τέτοιων φυσικών φαινομένων. Ανέφερα οπωσδήποτε τις κατολισίσεις και τις φωτιές που ήταν και υποχρέωσή μας στο πλαίσιο του προγράμματος, αλλά έχουμε αναπτύξει και κάποια πρωτότυπα συστήματα για πλημμύρες. Συνεπώς, αν τα βάλετε μαζί, το σύνολο των υποδομών που αναπτύχθηκαν και είναι καινοτόμες υποδομές και μάλιστα με τη δυνατότητα πυκνής κάλυψης πολλών περιοχών. Τα νέα εργαλεία και οι νέες υπηρεσίες είναι ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να πάμε την πολιτική προστασία στην περιφέρεια Ιωνίσων σε ένα επόμενο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Διακάκης για την ερώτηση, αν θέλει να δώσει κάποια απάντηση. Όχι, νομίζω με καλύψανε οι προηγούμενοι. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία στο πρόγραμμα, πέρα από τις υποδομές, τις χειροπιαστές υποδομές, αλλά η γνώση η οποία έχει συγκεντρωθεί είναι πράγματι ένα πολύ σοβαρό πρώτο σκαλί για να γίνουν περαιτέρω πράγματα για να μειωθεί ο κίνδυνος. Και νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα η Περιφέρεια Ιωνίων είναι πρωτοπόρα, με την έννοια ότι έχει γίνει μια πενταετής, εξαετής προσπάθεια, η οποία πράγματι έχει δώσει πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μεταλλινός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας, μήπως θέλει να τοποθετηθεί. Όχι, εντάξει, έχω καλυφθεί. Ευχαριστούμε. Ο πρόεδρος της ΠΕΔΗΝ, ο κύριος Παρίσης, μήπως θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, είμαι καλυμμένος από τους προλαλήσαντες. Νομίζω ότι η μερίδα σήμερα πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν κατατοπιστική και οι ενέργειες οι δικές μας θα είμαστε πάντα δίπλα. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Βεβαίως, αν θέλετε να πείτε το όνομά σας και το μέσο. Ονομάζομαι Όλγα Γκούσκου και είμαι από την εφημερίδα Ερμής. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτού του προγράμματος πέρα από αυτά που έχουν γίνει και θα γίνουν? Και μία δεύτερη ερώτηση πάνω στην πρώτη είναι, ποιες είναι οι προοπτικές και εκτός της εξέλιξης του προγράμματος ΛΑΕΡΤΗ για τη Ζάκυνθο πιο συγκεκριμένα? Ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νόου. Όσον αφορά το πρόγραμμα, όπως έχουμε πει, λίγη ολοκληρώνεται στις 31 Δεκάτου του 2023.
Είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 1420, οπότε στην ουσία ολοκληρώνεται στις 31 Δωδεκάτου. Από εκεί πέρα, η περιφέρεια είναι ο κύριος δικαιούχος. Άρα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όλα τα παραδοτέα από όλα τα υποέργα θα είναι διαθέσιμα για την περιφέρεια, στην περιφέρεια Ιωνίων και θα πληρώσουν να αξιοποιηθούν ανάλογα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Τα στοιχεία που ανέφερε ο κύριος Διακάκης και αφορούν τις κατολιστήσεις, τις πλημμύρες, τις στρωτότητες, όλα αυτά τα στοιχεία αξιοποιούνται και θα συνεχίσουν να αξιοποιούνται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο εξοπλισμός θα είναι διαθέσιμος για μία δεκαετία σίγουρα και στις εθελοντικές ομάδες και στους Δήμους, άρα παραχωρείται και είναι στη διάθεσή τους. Οι αισθητήρες μπήκανε, τοποθετήθηκαν, μετράνε και θα συνεχίσουν να μετράνε. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στατικό, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα 31 Δεκάτου θα λήξει, θα πατήσουμε ένα κουμπί, θα ολοκληρωθεί. Εμείς τα στοιχεία αυτά τα έχουμε, θα συνεχίσουμε να τα έχουμε, θα συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε και την δημιουργία της πλατφόρμας, η οποία θα είναι ανοιχτή και στους εμπλεκόμενους φορείς που συμμετέχουν στην όλη διαχείριση του προγραμμάτος, αλλά και στους πολίτες ανοιχτός με δεδομένα. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Διακάκης στο κομμάτι των μελετών που έχουν γίνει, για παράδειγμα, στην Αγία Εφημεία και είπε προτινόμενα έργα. Αξιοποιούνται πιθανόν από όλες τις υπηρεσίες μας. Όπως και όλα τα στοιχεία τα οποία εμείς τα παίρνουμε. Άρα δεν λύγει τίποτα, δεν τελειώνει τίποτα και όλα τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα με κύριο δικαιούχο την περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αυλονίτης. Ναι, εγώ θα ήθελα επί της ουσίας να απαντήσω ότι ναι, υπάρχει ήδη σχεδιασμός από την τωρινή Περιφερειακή Αρχή για τη συνέχιση δράσεων στον χώρο του Ιωνίου γενικότερα που αφορούν τις φυσικές καταστροφές. Υπήρξε ήδη μια προσπάθεια, κατατέθηκε με αρχηγό το ΕΛΚΕΘΕ, αρχηγό εννοώ στο εταιρικό σχήμα, το οποίο αφορούσε την επέκταση της μελέτης και στην θαλάσσια περιοχή. Για τεχνικούς λόγους έγινε ένα λάθος στην υποβολή, οπότε το ίδιο πρόγραμμα για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι ένα από τα δύο στρατηγικά που έχει σχεδιάσει η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Συνεπώς υπάρχει ήδη το σχέδιο για την αξιοποίηση αυτών των δύο προγραμμάτων με την επέκταση της μελέτης και στο θαλάσσιο χώρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Διακάκης. Ναι, και εγώ ήθελα να πω ότι αναζητούμε συνεχώς νέους πόρους και κατά προτίμηση κοινοτικούς πόρους ώστε να αξιοποιήσουμε και να συνεχίσουμε αυτά τα οποία έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα, μοχλεύοντας αν θέλετε αυτή την περιουσία που έχουμε φτιάξει και την υποδομή που έχουμε φτιάξει, ώστε να κατακτήσουμε και επόμενα βήματα στην μείωση των κινδύνων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μεταλλινός. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ναι, ελάχιστο μικρόφωνο για να μπορούμε να ακούν αυτοί που έχουν συνδεθεί διαδικτυακά. Μια πρακτική ουσιαστικά έτσι, ερώτηση για το επόμενο βήμα. Έγιναν οι προμήθειες, δεν εννοώ τώρα για τις υδροφόρες ή για τις αντιλίες, αλλά σε σχέση με τα τάμπλετ και τα drones, θα υπάρχει κάποια εκπαίδευση του προσωπικού? Δηλαδή, ναι, μεν πάνε στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, αλλά ποιος θα τα διαχειριστεί από εκεί και πέρα? Διότι είναι σημαντικά εργαλεία, αλλά να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα. Ναι, ευχαριστούμε για την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Είπε κάποια πράγματα και στην εισήγηση ο κ. Νόμου. Θα εξηγήσει τώρα τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Ήδη στην περιφερειακή διοίκηση και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν ήδη, είναι εκπαιδευμένα και είναι αδειοδοτημένα για τη διαχείριση και τη χρήση των εναερίων μέσων. Έχουν τις αδειδικές άδειες που απαιτούνται. Παρ' όλα αυτά, και με τις διαδικασίες που προτείνεται και από την περιφέρεια να γίνεται εκπαίδευση και σε λοιπά στελέχη, προβλέπεται και εκπαίδευση σε θέματα χρήσης των εναερίων μέσων από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μέσω και της σχολής η οποία έχει προβλεφθεί. Στα πλαίσια τώρα, όπως σας είπα και του προγράμματος, προβλέπεται ενημέρωση, παρουσίαση στην περιφέρεια, στην Κέρκυρα, η οποία θα γίνει 21-22 του μήνα στην Κέρκυρα και για τις στολές αργότερα θα είναι για το κομμάτι στις 15 Δεκέμβρη, να ενημερωθούμε, να παρουσιαστούν τα προγράμματα, τα υλικά αυτά στη χρήση τους. Παρ' όλα αυτά, σας είπα, προβλέπεται ήδη και είναι και ανάγκη δική μας να υπάρχουν άτομα τα οποία θα αδειοδοτηθούν στην χρήση των συγκεκριμένων μέσων και προβλέπεται και αυτές οι διαδικασίες. Ευχαριστούμε. Ο κ. Αντωνίτης. Okay. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Κύριε Διακάκη.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση και είναι πολύ σημαντικό στην πρόκληση να την, να την καταφέρουμε. Να την αντιμετωπίσουμε. Ωραία, ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που θα θέλετε να γίνει στους εισηγητές? Νομίζω δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, για τις ερωτήσεις που έγιναν και τη δυνατότητα που δόθηκε στους εισηγητές της ημερίδας να εξηγήσουν θέματα και να παρουσιάσουν και το περιεχόμενο, αλλά ακριβώς και ποια μπορεί να είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, αλλά και η συνέχεια του.